μένω μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι. Α πούμε δεν το έχουμε κάνει πάρα, ούτε καλά. Δεν μα θα του δώσουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Ποιον πάλι. Θα φύγω. Ένα μα θα σταμάτα. Περίμενε. Έχω πάει 5 φορέ στο Χιούστον. Μπάσκετο κουβέντα, ανοκάω τελεία. Καλκαβούρα εισαγωγικά. Έχω συναναστραφεί πολλέ φορέ τον Χάρντεν. Κλείνω το εισαγωγικά. Θα φύγω. Συγγνώμη, το έχω συναναστραφεί, τι θα πει. Πιθανότατα. Πόσο καιρό την κάνουμε αυτή τη μπάσκετο αυτή. 6 χρόνια. Είναι κορυφαία στιγμή. Σημειολογικά. Έχω συναναστραφεί πολλέ φορέ τον Χάρντεν. Του έχω μιλήσει πάνω από 10 φορέ. Ω τι. Ως δημοσιογράφος. Είχε γράψει μια φορά ο Φέδων Κωνσταντινάκη στο δικέφαλο. Στο δικέφαλο. Στο συναστραφητή που έχουμε βγει έξω. Ναι, ελπίζω. Μα είναι δυνατόν. Είχε γράψει ο Φέδων Κωνσταντινάκη στο δικέφαλο μια φορά στην τελευταία σελίδα. Ο Δημήτρης Κουμουρτζής μπήκε στον κήπο του Αρδίζογλου και κλάδεψαν ροδάκινα με το κιλό. Αυτό είναι συναστροφή. Ναι, το είπα. Συναστραφή ήταν εν είδη αστείο. Έλλην δημοσιογράφο είπε στο Μουντομπάσκετ. Έχουμε δημιουργήσει και μια προσωπική σχέση με τον Donovan Mitchell. Το οποίο. Μα όλοι γελάσαμε. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό αυτό που σου λέω. Τελείως διαφορετικό. Καταρχήν έχει υπάρξει και λογομαχία μεταξύ μου και του Χάρντεν. Μα λέγανε θα φύγουμε όλοι. Θα φύγουμε. Μάρτυρα ο Παπα-Νικολάου. Γιατί λογομαχήσατε. Γιατί λογομαχήσατε. Γιατί μου λέει, πάει ο Παπα-Νικολάου και λέει στο Μιλγόκι είμαστε. Ναι. Σε ένα μάτσο που έχει τσακωθεί ο Αντετοκούμπο με τον Χάρντεν. Έχουν τσακωθεί. Ναι. Και πάει λέω στον Παπα-Νικολάου, θέλω να μιλήσω λίγο με τον Χάρντεν και τα λοιπά. Να μου πει δύο κουβέντες. Ήσουνα στο μάτσο εκείνο. Ήσουνα και εσύ. Ναι, μπράβο. Πού βρέθηκες εκεί πάλι. Έχουμε γράψει ιστορία. Το κάτι έχω ακούσει. Γι' αυτό ναι. Αυτό ναι, το πιστεύω. Λογομάχησες με τον Χάρντεν τώρα, περιμένω. Και πάω να μιλήσω και του λέω. Λέει, πάει ο Παπα-Νικολάου και του λέει ο Χάρντεν, θέλει να ο Έλληνας δημοσιογράφος να σου πει δύο κουβέντες. Ναι. Πάω, το ρωτάω δύο κουβέντες για τον Παπα-Νικολάου και μετά το ρωτάω τι έγινε με τον Γιάννη. Γιατί πλακωθήκατε. Ναι. Και μου ρίχνει ένα βλέμμα καταπέλτη. Καταπέλτη, ναι. Καταπέλτη και μου λέει, δεν είσαι σωστός. Ναι. Δεν είσαι σωστός. Μου είπες θα με ρωτήσεις, μου είπαν θα με ρωτήσεις μόνο για τον Παπα-Νικολάου. Του απάντησες. Δεν λογομαχήσατε. Εκεί διαιράγει σχέση. Διαιράγει σχέση. Κοίτα, θα δεις. Λαρακό, θα το φτιάξω. Γελάς και δυνατά, ε. Λοιπόν. Άρα λογομαχήσαμε με το Χάρντεν είναι. Μου στραβοκίνησε μόνο δεν είμαι σωστός. Λοιπόν, είναι ό,τι καλύτερο. Ίσως είναι καλύτερο. Είπα, κορυφαία στιγμή τη ίσως είναι καλύτερο για την ερώτησή σου στα ελληνικά στο Γιάννη. Άδεξε το πορτοφόλι. Μπορούμε το πορτοφόλι. Απέχουμε ελάχιστες ώρες από το τζάμπολ του NBA. Χαρές, πανηγύρια, κομφετή και πυροτεχνήματα. Όχι, χαρές, πανηγύρια, τηλεόρασης. Έτσι και πει ο Μανώλης Μαυρομάτης. Γιατί κορδώνεσαι τώρα. Γιατί το είχε πει. Γιατί κορδώνεσαι. Για Μανώλη που θεώρησε ότι. Έτσι μας το είπαν, έτσι σας το λέμε. Θεώρησε ότι αρμόζει. Γιατί δείχνει μια εξέδρα που υπάρχει ένας παφλασμός κύματος θεατών και λέει και ο Μανώλης και εδώ χαρές, πανηγύρια, τηλεόρασης. Γιατί όμως τηλεόραση. Γιατί Μανώλης. Ναι, πρέπει να γίνει μια μπασκετο. Μπορεί να ήταν και τα μπουθ των τηλεσχολιαστών και να τα κουβέντα. Λείπει πιστεύω Μανώλης από τη σημερινή ελληνική. Εννοείται ότι λείπει. Αυτό είναι. Πρέπει να γίνει ένα ωραίο ίσως και δύο ωρογύρισμα μόνο Μανώλης. Ναι, τίποτα ναι. άλλο. Λοιπόν. Έχω ντοκτοράζ αυτό. διπλό και πώς ντοκ έχεις κάνει. Λοιπόν, υπήρχαν δύο λύσεις. Η μία ήταν να παραντολογούμε επί μία ώρα και να λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Μια λύση η οποία είναι δοκιμασμένη. Αποτυχημένη πάρα πολλές φορές, αλλά για κάποιο λόγο επιμένουμε, για κάποιο ακόμη πιο περίεργο λόγο επιμένετε κι εσείς. Η δεύτερη λύση είναι να βρούμε 20 έτσι μερακλείδικες, εντρικαδόρικες ερωτήσεις, έτσι σκαμπρόζες ερωτήσεις. Σ' αρέσει αυτή η λέξη. Πάρα πολύ. Η λέξη σκαμπρόζος είναι από τις αγαπημένες μου λέξεις. Ποιο παίχτη είναι σκαμπρόζος στο NBA, ξέρεις. Είναι. Την έχεις βάλει ερώτηση αυτή. Όχι, δεν την έχω βάλει, αλλά ποιο είναι σκαμπρόζος παίχτη. Έλα. Κάτι δεν έχει στο μυαλό σου. Είναι εννοείται. Ναι. Ο Τζοέλ Εμπίντ. Τζοέλ Εμπίντ. Σκαμπρόζο. Είναι σκαμπρόζο ο Τζοέλ. Και κάνει μερικέ λέξει που σου έχουν κολλήσει. Δανδύ, παραδείγματο χάρη. Δροσερό. Λοιπόν. Δανδύ. Πώ είναι η άλλη λέξη. Τι εννοεί. Υπάρχει άλλη μια λέξη. Συναφίε. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν ξέρω. Δεν θα τελειώσει ποτέ. Εννοείται. Σου γένερι. Δεν ξέρω. Όχι. Κομψευόμενο. Κομψευόμενο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι στη λίστα των λεξιών του Βασίλη. Ναι, ναι, είναι από τι αγαπημένε αυτέ. Λοιπόν. Έτσι, NBA. Λοιπόν, NBA, παιδιά, Μανώλη Μαυροπάτη Δανδύ. Πάμε. Μπορεί.
Ναι. Μπορεί να μπορεί, είναι. Μπορεί, εγώ λέω ναι. Μπορεί, ξεκάθαρα, ναι. Μπορεί να είναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Έχει πρόσοδα πολλά. Βέβαια, λίγο χτυπήσαμε τώρα. Έχουμε λίγο χτυπήσει και κάποιοι τον έχουμε στο φάντασι και δεν θέλουμε να χτυπάμε, αλλά. Κοίτα, ότι θα χτυπάει και ότι όταν τραυματίζεται και επειδή είναι άλλο το κολέγιο και άλλο το MBA, θα υποφέρει γιατί είναι πολύ βαρύ ναι, πολύ. Για το ύψος του. Και ενδεχομένως να χρειάζεται κάτι περισσότερο χρόνο. Όχι, κάτι δεν κάνω. Κόντινε. Κόντινε. Τώρα κόντινα νόνι. Με τα καινούργια. Μόνο ο Γιάννης δεν κόντινε. Και ο Μπόμπαν ψήλωσε. Ψήλωσε ο Μπόμπαν. Και ο Πορζίνη. Δηλαδή να σε 2-18 λένε όχι σε 2-20. Γενικά δεν έχουμε καμία τύχη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ με τι 20 ερωτήσει. Ποτέ. Όρια και να βάλουμε δεν έχουμε καμία τύχη. Λοιπόν, ο Ζάιον. Θα είναι. Υποκανονικέ συνθήκε χωρί τραυματισμού. Ναι, θα είναι. Ό,τι τι έχω ρωτήσει. Αν είναι ό,τι καλύτερο μετά το Λεμπρόν Ρούκι. Ό,τι καλύτερο μετά το Λεμπρόν Ρούκι είναι ο Ντόνσιτς. Ήταν πέρσι ο Ντόνσιτς. Ασύλληπτη χρονιά. Απίστευτη χρονιά. Αν... Σε πιο dominant. Σε impact και σε skills wise που λένε οι Αμερικάνοι. Ναι. Αλλά ο άλλος είναι. Σε φαινόμενο. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Αυτό κρίνεται και από το impact που λένε, δηλαδή την επιδραστικότητα που θα ασκήσει στην πορεία τη ομάδα. Σωστά. Ο Ντόντζης δεν κατάφερε. Δεν κατάφερε, όχι. Δεν ήθελε. Δεν φταίει αυτό μόνο. Ναι. Γιατί διέλυσε και την ομάδα. Στα τελειώματα του Νοβίτς και το ένα το άλλο. Νομίζω ότι ο Ζάιον έχει περισσότερες πιθανότητες πάντως, αν σκεφτείς και το supporting cast. Μα είναι καλή ομάδα η Πόρτο. Ναι. Πολύ καλή. Ποτέ. Ο Χάρεν και ο Westbrook δεν θα πλακωθούν. Ποτέ. Δεν θα πλακωθούν. Έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Επίσης είναι. Χορεύουν και μαζί και στο πάρκο. Μαζί. Όλα είναι αυτά. Έχουν κουβαλάνε περίπου την ίδια τρέλα. Σωστά. Και το άλλο είναι ότι πιθανότατα αυτή η συνέδρεσή τους, εγώ δεν ξέρω αν θα ευδοκιμήσει, αν το ένα, αν το άλλο. Είναι πολύ νωρίς να το πεις για δύο παίκτες που είναι στα 30. Αλλά είναι, αν όχι τελευταία, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Να κάνουν κάτι. Να πάνε στους τελικούς. Ναι, σωστά. Ο ένας έχει πάει στους τελικούς. Πήγε το 11 με τον Ντουράντ μαζί. Μαζί, και ήταν και δύο. Μαζί ήταν και δύο. Ήταν μαζί. Αυτό το φύγει. Ότι βασικά είχαν δέσει από τότε που ξεκίνησαν μαζί στην ίδια ομάδα. Αλλά νομίζω ότι και με τον Πολ έτσι ξεκίνησε το γλυκό. Ναι, αλλά αυτό. Άλλο πράγμα. Και επίση. Ο Chris Paul. Πιστεύω ότι θα καταποντιστούν οι Ρόκετς. Ναι, απλώ Chris Paul να το πούμε. Συγγνώμη, Chris. Πιο μαλάκα στο NBA. Ποιο? Δεν μπορεί όμω να. Μανιαμούνια, ρε παιδί μου, δηλαδή. Τι είπαμε προηγουμένω. Είναι κομμένα που λέγαμε έξω. Για τον Chris Paul. Είχε ένα σενάριο στο μυαλό του που βαρύ. Προηγούσει τη συζητήσεω με τρέι, θα το κουβεντιάσουμε. Ρε παιδί μου, παιχτάρα ο Chris Paul. Αλλά αδερφέ μου, δηλαδή. Δεν γίνεται. Το ένα δεν συνάδει με το γεγονό ότι είναι πρόεδρο όμω των παιχτών. Είναι κουφό. Νομίζω επειδή δεν θέλουν να τον ακούνε. Σου είναι Chris, βγαίνει εσύ. Δηλαδή να μαζευτούμε να γίνει ο πρόεδρο. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε. Καλά, παιχτάρα. Πεχτάρες, ήταν πεχτάρες όμως. Αλλά νομίζω κουραστικός. Να πω το trade τώρα. Ναι, trade. Ναι. Γιατί ταιριάζει στους μπακς πιστεύω. Ποιος. Μπλέτσο πήγαινε αγόρι μου στη... Α, Μπλέτσο να φύγεις. Στην Οκλαχώμα, έλα εσύ... Ναι, πλέον ματσάρουνε και τα λεφτά. Στο Μιλγουόκι. Ναι. Πολύ ωραίο trade. Chris Paul. Έχω σχόλιο γι' αυτό. Chris Paul με Γιάννη. Ναι. Θα μας κάνεις να αγαπήσουμε τον Chris Paul τώρα. Ωραίο. Έχω σχόλιο, είναι δύο loser. Και ο ένας loser έχει και ένα επιπλέον μειονέκτημα. Ποιος? Επιρρεπείς τραυματισμούς. Ο Chris Paul. Κοίτα, εκεί αυτοί τα έχουν πάει all-in. Ξέρεις, μαζί στους Sixers. Προσπάθησαν να το πάρουν με ένα ρόστερ. Έφεραν τον Bias. Butler. Τώρα ξανά τέταρτη ομάδα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που κάνει ο Brand. Έχει ο Elton Brand εννοώ. Τώρα είναι ενδιαφέρον πείραμα. Πολύ ενδιαφέρον. Γενικώς. Εγώ για να το γενικεύσω, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει το NBA φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν και δει με την περσινή περισσότερες καλές ομάδες. Πιστεύω όμως ότι έχει περισσότερο ενδιαφέρουσες ομάδες. Ναι, σωστό. Δηλαδή, εντάξει, είναι το trust the process μέχρι που ναι. Θα τους βγάλει. Είναι ωραίο πείραμα αυτό. Εντάξει, αλλά δεν πάβει όπως και πέρυσι. Και Josh Richardson, πολύ καλή προσθήκη που έχει υποτιμηθεί, πιστεύω. Έχουν πολλούς παίκτες, αλλά η ουσία είναι ότι φέτος θα δούμε πού θα τους οδηγήσουν ο Ben Simmons και ο Embiid. Με την έννοια ότι περιμένουμε ένα διαφορετικό Ben Simmons, πήρε και το μεγάλο συμβόλαιο. Ο Embiid. Σουτάρει και τρίποντα στις προπονήσεις. Εντάξει, ένα. Α, στις προπονήσεις πολλά. Ο Embiid είναι σημείο αναφορά, ζει κι αλλιώ. Έχει αδυνατήσει. Έχει λέει χάσει 10 κιλά, κάτι τέτοιο. Απλώς τώρα το καλό με τους Sixers φέτος είναι ότι δεν είναι ότι όταν βγαίνει ο Embiid στην ρακέτα περνάνε τα τρένα. Γιατί υπάρχει ο Horford που είσαι ο καλύτερος αμυντικός ψηλός στο NBA. Τρομερή κίνηση είναι αυτή. Δηλαδή, πολύ μεγάλη ο Γιάννης σε ένα ενδεχόμενο τελικό που λέμε Ανατολής, με το Simmons έξω. Α, το Simmons πες δεν τον βλέπει ως κορμί. Αλλά με τον Embiid και τον Horford μέσα. Δεν θα περνάει όπως περνούσε πέρσι. Γενικά πολύ δυνατή ομάδα και νομίζω ότι η ομάδα με οποία θα παλέψει μέχρι το τέλος με τους Bucks για την πρώτη θέση. Το θέμα είναι ποιος στα τελευταία 5 λεπτά των αγώνων.
που θα πηγαίνουν όλοι οι άμυνες θα κλείνουν. Ποιο θα βάλει. Γιατί θα έχει βελτιώσει τόσο. Πέρσι τα βάζει ο Μπάτλερ. Πέρσι τα βάζει. Είναι τον Μπάι σε αυτή τη τάξη. Άρα λε θα πετύχει το πείραμα. Θα πετύχει, δεν θα το πάρουν. Θα είναι. Να πάνε τελικό. Να πάνε τελικό. Θα του αποκλείσουν του Γιάννητε δηλαδή. Δεν ξέρω. Να πάνε τελικό Ανατολή. NBA. Εντάξει. Μπορεί. Δεν απίθανε. Να πάνε. Γιατί απέχουν πολύ καιρό. Απέχουν. Ναι. Όχι στην κανονική περίοδο ίσω. Όχι, εντάξει, αυτό είναι και λίγο fake news τώρα. Ναι. Δηλαδή το καλύτερο παίκτη στην κανονική περίοδο με τη βούλα τη αγορανομία είναι ο Γιάννης, γιατί βγήκε MVP και σωστά. Το ESPN είπε ότι είναι ο καλύτερο παίκτη. Εντάξει, πέρα από αυτό. Και για πρώτη φορά τον έβγαλαν και GM. Είναι παιχτάρα όμως. Είναι παιχτάρα, δηλαδή μαζεύονται. Έχουμε, προφανώς έχουμε ερώτηση πιο μετά για τους Clippers. Εννοείται. Ναι. Νομίζω. Εντάξει, είναι παιχτάρα. Είναι τέλειο πακέτο. Δηλαδή αν, είναι, αν δεν τραυματιστεί. Είναι παιχτάρα, δεν αγχώνεται. Ναι, ρόλο. Είναι ανέστητο. Δηλαδή στα όρια τη αναισθησία αυτό το πράγμα. Το βασικότερο από όλα με τον Καουάι είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό στην επίθεση και πάρα πολύ καλό στην άμυνα. Του βάζει καλάθι όπω θέλει. Δηλαδή πιστεύω ότι. Και επίσης. Επειδή το είπε ο Αντώνης, μπορεί να είναι και λίγο ιεροσιλία. Σε επίπεδο όμω. Να δω πώς θα το διατυπώσω τώρα, μην φάω το μάτι. Θα τελειώσουμε λέξη Τζόρνταν αυτό που θα πει, φοβάμαι. Όχι, δεν τελειώσει λέξη Τζόρνταν. Σε επίπεδο. Οκ, στην επίθεση πιθανόν ο Τζόρνταν. Καλά, ναι. Και ο KD καλύτερα. Αλλά η ισορροπία, το balance, πώς το λένε, παιδί μου, επίθεση-άμυνα, ναι. Τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Ναι, ναι, βέβαια. Έχει το. Και στις δύο άκρες του γηπέδου. Τρομακτικό πράγμα. Τόσο ψηλά και τα δύο, απλώς ο Κόμπι μπορούσε να καταστρέψει. Ναι. Ο Καουάι στην κακή του βραδιά δεν σε καταδέχεται, σε πάρει μαζί του. Ναι, θα πάρει από αυτόν από την άμυνα. Και επίσης είναι μόλις 27. 28, μα είναι πολύ μικρός, δηλαδή έχει 5 χρόνια elite league. Δύο πρωταθλήματα, δύο MVP. Και με διαφορετικές ομάδες. Και με διαφορετικές ομάδες. Δεν το έχει. Αν το κάνει και φέτος, δεν το έχει ξανακάνει κανένας άλλος. Εννοείται. Συγγνώμη, είδατε χθες, είδατε τα ξημερώματα το μάτς με τους Clippers. Ναι. Εγώ έπαθα σοκ. Με ποιον. Με τους Mavericks. Με τους Mavericks. Τους είδα πιο ψηλά από τους είχα. Ναι, ναι, ναι. Δεν το είδες, Εγώ είδα 12 λεπτό extended, νόμιζες ότι παίζουν 7. Ναι, είναι πηδούς ο Πορζίγκης έκανε, ο Πάουελ. Ο Μαριάνοβιτς φοβερό impact. Εντάξει, πολύ. Εντάξει, ας το πλησίζουν. Πιστεύω ότι ο Ντόνσιτς φέτος θα είναι συγκλονιστικός. Ναι, ναι. Καταρχήν έχει τρομακτική αυτοπεποίθηση. Αυτό, το έχει. Φαίνεται ότι είναι σε διπλό ταπλό σε σχέση με το έχει δικό του. Λέει, παιδιά, εγώ τώρα εδώ σας έχω μεταξύ μας. Είδες μία προσποίηση που έκανε στην baseline στον Καουί, που κάνει έτσι φέτος. Ναι, ναι, βέβαια, στο πρώτο του την πήρε. Αλλά η προσποίηση δεν υπάρχει. Όταν τον είδα να μπαίνει ένας με τον Καουάι, λέω, Λούκα μου εδώ έχει τώρα τάπα. Εσύ δεν είναι αν υπάρχει. Είναι το ότι το κάνει. Αεράτα. Σε αυτό, σε ποιον, στο λέω. Στο καλύτερο αμυντικό, ναι. Πιστεύω ότι ο Ντόνσιτς θα είναι. Θα κάνει μια δεκαετία και αυτός πάλι αν δεν χτυπήσει, αν αδυνατήσουμε και λίγο γιατί το τρώμε το φαγάκι μας. Και αυτός πιο κοντός εμφανίστηκε. Ναι, θα ότι νομίζω. Κατέβηκε τα δύο μέτρα. Ναι, 98 νομίζω ότι θα κάνει. Αυτός είναι τεράστιος, μην φαρδείς, είναι. Ναι, έχει πάρει. Μπαμπάτσικος. Αλλά νομίζω ότι θα κάνει ασύλληπτα πράγματα φέτος. Τι λες εσύ, κάτσε με, δεν τελειώσαμε. Συμφωνώ. Συμφωνείς. Συμφωνείς με Λούκα. Συμφωνώ. Κάνω από ότι θα σκύψω. Ο Λεμπρόν το 9-10, το 2009-2010, έγινε MVP δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, όντας ούτε 26. Είναι τέλη Δεκεμβρίου του. 30 Δεκεμβρίου του 84. Ο Λεμπρόν. Ούτε 26. Ο Γιάννης είναι. 6 Δεκεμβρίου του 94. Ναι. 10 χρόνια και είναι 2020, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το. Τι χαρά έκανα να το βρήκα αυτό. αλλά θα είναι λίγο μεγαλύτερο από τον Λεμπρόν. Κάθεται και τα ψάχνει και ποστάρει στο tweet. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, μερικές φορές βλέπεις πίσω από τις λέξεις τη χαρά του. Άμα το ξέρεις, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει MVP φέτος ο Γιάννης πιο εύκολα από ό,τι πέρσι. Πώς είναι η Ανατολή. MVP της κανονικής. Ναι, όπως είναι η Ανατολή, λες. Ναι, επειδή ναι, θα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω το Γιάννη, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ο Καουάι. Ο Καουάι. Ναι. Θα παίξει ο Καουάι. Ο Καουάι θα παίξει 65 μάτς. Άμα παίξει. Κανονικές συνθήκες. Άμα παίξει, πιστεύω ότι θα είναι MVP. Άρα δεν θα είναι. Βασίλη. Δεν είμαι σίγουρο. Θέλω, αλλά δεν ξέρω. Ναι, και προς τα εκεί κλείνω. Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει όλοι μας πόσο μικρός είναι ο Γιάννης. Πόσο μικρός είναι σε ηλικία. Ναι. Μα το κριτήριο δεν είναι αυτό. Ναι, άρα ότι ο Γιάννης ακόμα δεν απέχει. Ναι, ρε παιδί, 100% και από το πλαφόν του, αν υπάρχει πλαφόν. Απέχει πραγματικά αρκετά. Η ερώτηση ήταν άλλη όμως. Η ερώτηση που έθεσες είναι αν θα βγει MVP back to back. Ναι, λέω εγώ. Εσύ λες ναι. By far. Όχι ναι, επειδή θέλουμε, προφανώς θέλουμε. Ναι, ναι.
Κατά το η επιθυμία είναι δεδομένη. Την άποψή μου την ενίσχυσε χθες ο Σκόλα. Ο Λουίς, ναι, μιλάς και με Σκόλα. Ναι, σταμάτα, με σταμάτα. For the love of the game. Ναι. Μου είπε ότι ο Γιάννης δεν έχετε καταλάβει γενικώς πόσο καλός παίκτης είναι. Και το ότι δεν ήταν καλός στο παγκόσμιο, που και εμένα με εξέπληξε, αλλά και δεν με εξέπληξε, είχε μια λογική. Θα μπουν. Εύκολα, δύσκολα θα μπουν. Δεν μπορούν να μαρκάρουν κανέναν. Okay, έλα, διότι χωρίς Clay και KD στην περιφέρεια δεν μπορούν να μαρκάρουν κανέναν. Πριν την pre-season ήμουν σίγουρος. Ότι? Πριν την... ότι θα μπουν. Πλέον. Παιδιά και εγώ. Δεν μου βγαίνουν επίσης, λίγο τα κουτιά. Ο Clay έχει πάθει χιαστό. Κανονικά γυρνάει κάπου. Θα αργήσει πιο αργά από ό,τι περίμενα. Στα game. Μάρτιο. 10 μήνες στην Αμερική. Ναι. Μήνες δύο στην Ελλάδα. Ναι, 6. Θα είναι δύσκολο. Ότι θα είναι δύσκολο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι μανίκι, γιατί το... αν ήταν στην Ανατολή, θα έλεγε ότι ναι, θα μπουν. Εννοείται. Εντάξει, μου φαίνεται, είναι πολύ σοκαριστικό ακόμα και να μπαίνει στο τραπέζι κουβέντα αν θα μπουν οι άνθρωποι. Αυτοί που πήραν τρία πρωταθλήματα στα τελευταία τέσσερα και έφτιαξαν την τελευταία δυναστεία. Από κάτι. Αλλά έχουν σοβαρές ελλείψεις. Δύο του Λος Άντζελες. Ρόκετς, Νάγκετς, Blazers, Jazz, Pelicans, Mavericks. Spurs, Warriors, 10 ομάδες. Και αν είναι λίγο καλύτερος ο Buddy Hill, λίγο καλύτερος ο Bagley, μήπως είναι και έπαιξε. Πιστεύω δεν θα μπουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα, δηλαδή δεν τους επηρεάζει. Επηρεάζει πάρα πολύ. Όχι, άλλο από το λεπτό. Μισό λεπτό. Το αγωνιστικό κομμάτι δεν το επηρεάζει. Δηλαδή... Μισό λεπτό. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα που έχουν εκτοξευθεί είναι 5 δις. Έχουν ανεβάσει τη συλλογική σύμβαση εργασίας. 100%. Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει μια διπλωματική. 100%. Δεν θα το αφήσουν έτσι. Εάν κουβεντιάζουμε στο οικονομικό, δεν θα το αφήσουν να ξεφτύσει. Να φύγει τελώς. Θα κάνουν αντρέστορ. Πάντω, Σιλβέραρο. Παιδιά, ο Σίλβερ. Μου έκανε εντύπωση με αυτά που είπε χθες. Ο Σίλβερ μεταξύ μα. Ναι. Δεν έχει όσα κοχώνες έχουν οι μισοί. Ναι, ναι, ναι. Άκουστε, δεν έχει, έχει. Έχει. Ότι μαζί της κυβέρνησης της Κίνας να τον απολύσουμε ή να του κάνουμε πρόστιμο. Okay, είπε, όχι μόνο δεν θα τον απολύσουμε, δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε ούτε πρόστιμο στον Ντάριλ Μωρέι. Και με ξένησε πάρα πολύ η δήλωση του Λεμπρόν. Βέβαια, μα αυτό είναι. Από όλη αυτή την ιστορία είναι. Limit up ο Silver, limit down ο Λεμπρόν. Όταν είσαι ο Λεμπρόν, ο δεν είμαι shut up and triple. Ναι, βέβαια, ναι, πουλάει. Και ο, περίπου, κάτσε, και ο Silver είναι υπάλληλο των 30 ιδιοκτητών που κι αυτοί κι αν πουλάνε. Ο Silver είναι υπάλληλο του. Δεν είναι. Κατάλαβε τι εννοώ. Τον έχουν επιλέξει για να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Silver τα είπε μια εβδομάδα μετά, έτσι. Υπάρχει συνεννόηση. Σωστά. Νομίζω ότι ο Λεμπρόν δεν κατάφερε. Δηλαδή, ενώ ήταν. Είναι πολύ. Σπάνιο στραβοπάτημα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δουλέψει τόσο πολύ, ναι, αυτά που λέει, πώς τα λέει. Εγώ πιστεύω ότι είναι γενικό το θέμα αυτό και όχι μόνο η Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και αν το είπε καλά, έκανε και το είπε ο Μόρεϊ και αν ήταν ενημερωμένο που λέει ο Λεμπρόν ή όχι. Πάντοτε υπάρχει μια πλάστιγκα ανάμεσα στο τι λένε οι παίχτες, τι πρέπει να λένε. Σωστά. Εγώ θυμάμαι τον Ιωαννίδη που έλεγε, ήταν διαφορετική εποχή βέβαια στο 90, που έλεγε ότι οι παίχτες. Πληρώνονται για να παίζουν και όχι για να μιλάνε. Τι θα έλεγε αυτό τελευταία... ο κύριος. Όχι, πρέπει, μάλλον θα σα πω. Μα εκείνη την εποχή αυτή η λογική που είπε κάτω. Τα τελευταία χρόνια με τον Κομπέν και τον Λεμπρό πήγαμε σε 45 τρίμπλ. Ότι δεν είμαστε σε 45 τρίμπλ. Δεν είμαστε κάμε και. Μα ούτε στο ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά δεν είναι. Ναι. Ναι, και, είναι και είναι λογικό αυτό να ισχύει για θέματα που άπτονται τη κοινωνική ευαισθησία κλπ. Ναι. Αλλά τώρα να έρχεται να πηγαίνει κάποιο στην Κίνα. Να, πιθανά να μην είναι τόσο ενημερωμένο ή ακόμα κι αν είναι. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή να μπει στη διαδικασία να κάνει ένα tweet. Έτσι πιστεύω και εγώ. Ο Μωρέι. Ναι, ναι. Ναι, για ποιο λόγο. Και να διαλύσει όλο το σύστημα, α πούμε. Κοίτα, δεν πιστεύω. Άρα, το κάνει το tweet, δεν καταλάβει εκείνο τι έκανε. Ναι. Δεν το καταλάβει. Εκεί ίσω έχει δίκιο ο Λεμπρόν. Ναι, πιθανότατα δεν κατάλαβε τι. Πιθανότατα δεν κατάλαβε το μέγεθο. Το impact. Και πιστεύω ότι και οι Lakers και οι Nets νομίζω ότι λίγο φοβήθηκαν. Ότι φοβήθηκε και για την σωματική του. Αυτό πράγμα καταλαβαίνω. Ότι... Ξέρω, αλλά αν είναι λίγο Λεμπρόν, παιδιά, επειδή εμείς ήμασταν εκεί, σωστό. Φοβηθήκαμε, δεν του λέει κανείς τίποτα. Ναι, ναι. Ο τρόπος που το έθεσε είναι σαν να πέταξε τον Μόρεϊ από το τρένο. Το οποίο επειδή είναι ο Λεμπρόν και επειδή έχει σηκώσει τόσο ψηλά το αναστημά του σε όλα αυτά τα κοινωνικά ζητήματα. Θυμάσαι την μπλουζάκια I can't breathe με το κείνο τον. Και με τους αστυνομικούς που. Ξενίζει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω Λεμπρόν να πάρει θέση υπέρ του Χονγκ Κονγκ κατά της Κίνας ή υπέρ της Κίνας κατά του Χονγκ Κονγκ. Αυτό όχι, όντως, το ξεπερνάνε οι γνώσεις. Ο αθλητισμός έχασε μια ευκαιρία. Αυτό. Έχασε μια ευκαιρία, όχι, όχι να αναδείξει την πνευματικότητα ή την ευαισθησία
Έχασε μια ευκαιρία να γίνει αυτό που είχε γίνει η περιβόητη διπλωματία του Χονγκ Κονγκ με τον Νίξον και τον Μάο Τσετούγκ το 1971-1972. Οπότε ήταν τότε, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με τον ψυχρό πόλεμο. Και ήρθε ο αθλητισμός μέσω ενός τουρνουά πινκ-πονκ. Okay. Μια ιστορία. Είναι η περιβόητη διπλωματία του πινκ-πονκ. Δηλαδή τότε λειτουργήσε κατευναστικά ο αθλητισμός και έφτιαξε γέφυρες και πήγε ο Νίξον στο Πεκίνο. Και ο Κίσιγκερ, πήγε ο Κίσιγκερ πρώτα, αλλά να πω και αυτό βοηθήθηκε από τον αθλητισμό. Ναι. Τώρα καλείται η πολιτική. Α, σωστά, να... είναι αυτό που φαίνεται μέσα στο Forrest Gump, το στιγμιότυπο που πάει και παίζει με τον Κίσιγκερ. Ναι, πήγανε 10 Αμερικανοί και έπαιζαν 10 μέρες πικ-πονγκ με τους Κινέζους. Και ήρθαν κοντά οι δύο χώρες. Επειδή είπες ότι φοβήθηκαν οι παίκτες. Έτσι πιστεύω. Ξέρεις τι, είναι τρελό να έχεις πάει 10 φορές στην Κίνα και να. Να παραλύει το σύμπαν. Να παραλύει το σύμπαν και ξαφνικά να βλέπεις στο απέναντι ουρανοξύστη να σου κατεβάζουν το μπάνερ. Ναι. Λες κάτι πάει καλά. Ναι, απλώς όταν έχεις στήσει όλη σου την περσόνα, την εξωγηπαιδική και σωστά και μπράβο του και μακάρι να νόμισε τον Λεμπρόν με το More Than An Athlete, αυτό πλασάρεις και είσαι. Έχεις κάνει έχει φτιάξει το σχολείο, το κολέγιο, δώσει εκατομμύρια. Ο άνθρωπος έχει σώσει εκατομμύρια. Πραγματικά έχει δώσει εκατομμύρια. Μα είναι μια προσωπικότητα πολύ σκληρή, δηλαδή. Το όταν λες More Than An Athlete, η δήλωση σου είναι ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κέριο, νομίζω δεν είναι αρκετά προσεγμένη. Άλλο για... απέδειξε ότι είναι More Than An Athlete πάντως. Πολύ άλλο. Ποιο? Γίγαντα Καντέρ. Γίγαντα Καντέρ. Καντέρ. Δεν σα το είπα αυτό. Ούτε σε εσά το έχουμε πει. Ο Καντέρ έστειλε χθες στο Instagram του Γκαζέτα ευχαριστώ. Γιατί? Επειδή ανεβάσαμε τις δηλώσεις του αποθεωτικά. Κάνα και αυτός όμως το έδωσε. Έστειλε thank you for the support. Ναι, ναι, εντάξει. Δεν με νοιάζει τώρα αν το κάνει όλο τον κόσμο. Εμένα μου άρεσε ότι έστειλε. Κάτσε να στείλει ο Ένες Καντέρ σε ένα site στην Ελλάδα. Thank you for the support. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Καντέραρο. Θα αντέξει, πότε θα αντέξει. Είδα τη φωτογραφία που έχουμε μια εβδομάδα. Basketball mind, αλλά. Νικολά μου. Σταμάτα. Μόνο μιλξέγγι. Τα πάχη μου τα κάλυψε. Θα αντέξει, εγώ πιστεύω. Θα αντέξει. Βέβαια, γιατί. Ναι, έχουν ανέβει τα στέιτς. Έχουν ανέβει. Το πλέον η Denver είναι. Πάμε για να πάμε τελικό Δύσης. Δεν πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο. Και εγώ το ίδιο με τον Αντώνη πιστεύω. Impactful. Είναι το ίδιο γενικώ επιδραστικό στο. Στο NBA φέτος. Μην ξεχνάμε ότι ήταν στην πρώτη πεντάδα του NBA. Ναι. Δεν θα είναι. Μάλιστα, μέχρι και τον Φεβρουάριο, πολλοί λέγανε ότι ίσως να είναι και στο. Στο 30 για NBA. Και triple double και το ένα και το άλλο. Θα χάσω ότι οι Νάκε θα κάνουν την ίδια χρονιά που κάνουν και πέρα. Δεν θα είναι τόσο καλή. Γιατί έχει ανέβει το επίπεδο στη Δύση, βέβαια. Εσύ λες ότι θα αντέξει με τα κιλά. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι. Οι παίκτες έχουν συνηθίσει και παίζουν με τα κιλά τη φόρμα του. Δηλαδή, πιθανότητα τα κιλά σαν να το φόρμα... πει ο Φάνης αυτό, πιστεύω. Μα έτσι, του Φάνη κουβέντα είναι. Έτσι, νύζα να παίζει. Αν αδυνάτησε ο Φάνης, πόσες φορές το είχε πει αυτό. Πολλά από τότε. Μα αυτά τα όργια δεν τα έκανε πριν από 10 χρόνια ο Γιώκητς. Τα έκανε πριν από 3 μήνες. Ο Γιώκητς έχει πει ότι με τα κιλά αυτά μπορώ και αφήνω το βάρος μου. Όπως ο Σακίλη το έλεγε. Αφήνω το βάρος μου πάνω του, δεν μπορεί να με κρατήσει. Στην περίπτωση των Nuggets, βέβαια, μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος παίζει γύρω από τον Γιώκητς. Δηλαδή έχουν βασισμένο το παιχνίδι τους. Εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Θα είναι δηλαδή πάλι. Έχει πολύ υψηλό δείχτη νοημοσύνη. Δηλαδή πασάρει την μπάλα. Έχει και αρκετούς παίχτες, συμπαίχτες. Απλά έχει ανέβει ο ανταγωνισμός στη Δύση και ίσως και τα ίδια να κάνει να μην είναι η ίδια η πορεία. Ναι, αλλά θα είναι και αυτός καλύτερος, θα είναι και ο Μάρι καλύτερος, θα είναι και ο Χάρης καλύτερος. Είναι δυνατόν τώρα οι Νάγκες να φτάσουν πάλι 54 νίκες, 53 πόσες κάνανε πέρσι. Στη Δύση λες όχι. Πώς. Ναι. Οι Kings έχουν να πάνε play-offs, είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχει να πάει νομίζω ομάδα σε play-offs. Να μπει σε play-offs. Από το 2006 είναι νομίζω. Κάτι τέτοιο. Ναι. Νομίζω... Από τον Έντερμαν, από την εποχή του Έντερμαν. Νομίζω ότι φέτος θα το παλέψουν δυνατά και θα παίξουν και καλό μπάσκετ, θα πετύχουν και μεγάλες νίκες. Έχουν πολύ ταλέντο. Έχει γίνει χαμός με τον Buddy Hield όμως. Έχει βγει και είπε χθες ότι αφού δεν με θέλετε εσείς, θα κοιτάξω να δω το μέλλον μου. Για το extension. Ναι. Για το Max. Ότι η πρόταση που μου κάνατε ήταν εξευτελιστική. Κάτσε μπάντι μου, 90 εκατομμύρια δώσανε. Ναι. Τρελό δεν είναι να το λες αυτό. Και να λένε όλοι από κάτω, ναι, εννοείται, disrespect. Τον εξευτέλισα τον Buddy Hield με 90 εκατομμύρια. Εντάξει, έχει ξεφύγει και αυτό το πράγμα στο έχει ξεφύγει. Ναι, ναι. Με τα χρήματα. Εγώ θεωρώ ότι οι Sacramento Kings να πιστέψουν. Ναι, στην ερώτηση, μπράβο, σωστό. Σωστό. θα είναι από τις πιο fan του watch ομάδες του αθλήματος, αλλά. Όχι, δεν θα κάνουν. Δεν είναι με διάρροφο. Είναι δύσκολο κι εγώ. Αλλά τρέχει πάνω κάτω. Κοίτα, Fox, Bogdanovich. Μπάγκλεϊ. Μπάγκλεϊ. Πες τον. Χάρισον Μπάρνς, πάρα πολλά εκατομμύρια χωρίς λόγο. Καταρχά που πα στα Sacramento χωρίς Κώστα Κουφό. Πλήγμα λες. Ακόμα δεν έχουμε δει στην Ευρώπη. Μήπως που πας και Δημήτρη Τούδη, με Κώστα Κουφό, είναι το ανάποδο μετά.
Λες ότι θα είναι καλύτερη. Θα είναι καλύτερη, αλλά δεν νομίζω κι εγώ. Έχουν μαλώσει ήδη με το Σπέλστρα, με τον Πάτρα Αλίδη, το λέμε να του μιλήσει, πιστεύω ούτω ο Θεός ο ίδιος. Είναι προβληματικός μωρέ ο Τζίμι Μπάκετς. Αν και έχουν... Εφτάρα όμως. Είναι προβληματικός καταρχήν, είναι επιτυχία ότι ζει και παίζει μπάσκετ. Ότι ζει γενικά, ότι έχει φτάσει στην ηλικία. Ναι, ότι υπάρχει. Ότι δηλαδή στα... Τον έδιωξε ο εργονής του. Μα όλα αυτά που έχει τραβήξει στην παιδική ηλικία. Και τον υιοθέτησε μια άλλη οικογένεια. Με όλα αυτά που έχει ζήσει στην παιδική ηλικία. Θα βάλω κάτι άλλο. Τζιμ Μπάτλερ από τη μία, Ντιόν Γουέιτερς από την άλλη. Είναι και αυτό. Ευτυχώς έφυγε ο Whiteside. Προπονητάρα όμως, φίλε. Και στη μέση ο Φουκαράς Ντράγκητς να πρέπει να. Με αυτόν τον οργανισμό δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ καλός προπονητής ο Σπόλστρα, είναι ότι έχει την απόλυτη στήριξη από τον Πατ Ράιλι. Απλώς η Heat. Έχει ασπρίσει τελείως και φύση και μουσική. Οι Heat απέχουν ένα trade από το να γίνουν contenders στην Ανατολή. Νομίζω ότι έτσι. Με τον Λέοναρντ, τον Μέγερ Λέοναρντ. Έχει τη γυναίκα Μέγερ Λέοναρντ. Στην γυναίκα του στη θέση του Whiteside. Ήθελα να φύγει ο Whiteside. Ήθελαν πάρα πολύ να φύγει ο Whiteside. Έχει πέσει εκεί πέρα. Πιστεύω ο Butler πάντως ήταν Bulls, πήγε Μινεσότα, πήγε Μαϊάμι. Sixers. Και τώρα. Sixers. Ναι. Μαϊάμι, λέω Sixers και τώρα Μαϊάμι. Τέταρτη ομάδα σε. 4 χρόνια. 3,5 χρόνια. Νομίζω ότι θα έχει πάλι θα κάνει ομορφιές ο Τζίμι. Θα πει You need me. Τι έλεγε, είχε πει στην προπόνηση και λέει. Με χρειάζεται κτλ. Ναι, νομίζω ότι έχει χαθεί και η κοινή λογική έχει χαθεί. Και όταν έλεγαν ότι το σκέφτονται οι Bucks. Μα να σου πω κάτι, η μόνη ισοτηρία με τον. Βέβαια, συγγνώμη, ο Embiid τον λάτρευε. Δηλαδή, οι συμπαίκτες του Sixers τον λάτρευαν. Ότι ήταν. Η μόνη ισοτηρία με τον Butler είναι να είναι one man show η ομάδα, να την πάει κάπου, αλλά μέχρι να την πάει μόνο του. Έβδομη στην Ανατολή. Να κάνει τρομερά νούμερα. Τσίμα, τσίμα. Ναι, τσίμα, τσίμα. Πολύ πιθανό. Εγώ λέω ναι. Πολύ ναι. Πιθανό. Ναι, ναι. Πρώτη φορά είσαι πολύ από το 97. Πιθανό. Με τον Popovich. Μα μετά από έναν αιώνα, γι' αυτό το έχω πει. Το 97 έχουν ένα... Με τον Popovich ποτέ δεν μπορεί να πεις να είσαι σίγουρος για κάτι τέτοιο, γιατί και εγώ το πίστευα ότι και πέρσι μπορεί να συμβεί. Παιδιά, πέρσι στο τσακ. Μπήκαν οριακά. Ναι, αλλά ο Μάρεϊ είναι σε τρομερή κατάσταση, έχει γυρίσει. Ο Ντέι. Δεζούντε, πώς λέγεται. Δεζούντε, δεσμόν. Είναι ο Λόνι Μπάξτερ με. Όχι Λόνι Μπάξτερ. Όχι Λόνι Μπάξτερ. Θα πέρασε τα τεφά. Τα τεφά. Λόνι Βόκερ. Θα πάρει το. Ο τέταρτος. Ο τέταρτος. Ναι, με το τρελό μαλλί. Πάτι Μίλ. Είναι White, Μίλ. Ναι, αλλά περίμενε. Μάρεϊ, White και Ντερόζαν ω τριάδα δεν είναι κακοί. Καθόλου. Δεν έχουν πολύ. Δεν είναι κακοί. Μιλάμε τώρα γίνεται σκοτωμό. Ρε παιδί μου, είναι το ίδιο ερώτημα. Δεν θα μπορούσε να γίνει ξεπατικό σούρα. Με την απάντηση που κάναμε και τη μικρή συζήτηση για τους Warriors. Δεν δηλαδή, το ίδιο. Όχι, όχι. Το ίδιο με ποια έννοια. Το ότι πόσο θα ανέβει ο δείκτης ανταγωνιστικότητας στη Δύση, ώστε να τους αφήσει είτε τους Warriors είτε τους Spurs. Ναι. Πιθανότατα θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε άλλη μια ερώτηση, αλλά και αυτό είναι η κοτολογία τώρα. Ότι μάλλον δεν θα πούν και οι δύο. Ναι. Μπορεί. Και, μάλλον. Τι παίξουν εκείνοι οι δύο την 8η θέση. Πιστεύω ότι οι Spurs θα παίξουν με τους Pelicans και τους Dallas στις τελευταίες τρεις θέσεις. Και ότι οι Warriors θα έχουν μείνει πιο πίσω, πιστεύω. Αλλά απλώς είναι το. Είναι η προσωπικότητα και η αξία δεν είναι μόνο η προσωπικότητα του Popovich. Που λες, παιδί μου, ότι δύσκολα η ομάδα του Popovich. Πάντως. Δηλαδή είναι ο ίδιος μύθος με τον Obradovich. Που λες ότι. Πόσο έχει, είχε 0-2 η Φενέρ. Μπορεί να κάνει 0-5. Θα τη βρει την άκρη. Κοντά στο 0-3 βρέθηκε. Να σου πω πάντως στην Κίνα. Σε κάποιες κουβέντες που κάναμε με κάποιους Αμερικανούς συναδέλφους, ναι. Μας είπαν ότι έχετε, λέτε όλοι ο Pop και ο Pop και ο Pop και τα λοιπά και το impact που έχει στη Λίγκα και τα λοιπά. Έχετε ρωτήσει ποιοι παίχτες θέλουν να παίξουν γι' αυτόν. Γι' αυτόν είσαι στο Σαν Αντώνιο, παίζει γι' αυτό ρόλο. Ναι. Κοίταξε, και μια σχέση τριών δεκαετιών, κάποια στιγμή ξεσκουράζει. Καλά, και κουράζεσαι. Και έχασε και τη γυναίκα του που σίγουρα τον άλλαξε πάρα πολύ. Απλώς τώρα έχει προσθεθεί κάτι στους Spurs που είναι πολύ σημαντικό. Ο Duncan στο τεχνικό team. Ναι. Αλλάζει, θεωρώ, πάρα πολύ, πολύ η παρουσία του Duncan, ίσως του πιο συμπαθού, αγαπητού, σεβαστού παίχτη στην πρόσφατη ιστορία του NBA. Αλλάζει, νομίζω, το όλο story. Δεν θα πάει να παίξει αυτό όμως. Πώς θα πει να παίξει αυτό όμως. Όχι, δεν λέω το πόσο καλή ομάδα είναι, το πόσο ο οργανισμός πώς σε υποδέχεται. Ναι. Και δεν θα πάει προφανώς στο αστείο του. Δεν θα πάει στο τσίρκο του. Θα πάει προφανώς στους Lakers. Τι να πάει στους Lakers. Ποιοι Clippers, ρε. Ποιοι Clippers. Δεν θα μείνει ο τίτλος. Δεν θα επιστρέψει ο τίτλος στο LA. Θα πάει στο Milwaukee. Η ερώτηση είναι αν θα επιστρέψει φέτος. Φέτος.
Αυτές οι δύο ομάδες θα αλληλογούν. Άρα δεν θα επιστρέψει ο τίτλος στο LA. Εγώ λέω θα επιστρέψει ο τίτλος στο LA. Εντάξει, πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αυτή την καινούργια μόδα που επικρατεί, αφού φύγαμε από την εποχή των Big 3 και πήγαμε στα Big 2. Μπράβο. Δηλαδή από τη μία πλευρά έχουμε τον LeBron με τον Anthony Davis, από την άλλη πλευρά έχουμε τον Leonard μαζί με τον George. Με τον Paul George. Ο Paul George θα χάσει τα πρώτα 10 μάτς. Εντάξει, είναι σκληρό να μπαίνεις και να παίζεις και να βλέπεις 16 λάβαρα από πάνω. Και του ομόσταυλου πλην έχθιστου. Θα φύγουν τώρα. Είναι αυτό. Οι Clippers. Ναι. Όχι τώρα, σε κάνα δύο χρόνια. Ναι, έχει φανεί. Πιθανόν δεν είναι. Δεν είναι. Νομίζω ότι οι δυο τους μπορούν να κάνουν απίστευτα πράγματα. Ποιοι τώρα δύο από όλους? Ο Τζορτ και ο Λέωνα. Και ο Λεμπρόν και ο Ντέιβις. Ποιοι είναι οι καλύτεροι δύο? Νομίζω ο Λεμπρόν και ο Ντέιβις. Και εγώ που είμαι λεμπρονικός. Ναι, με λατρεία λεμπρονικού. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω. Και γέρνει προς τους Clippers ο Βασίλης. Ναι. Δηλαδή μου αρέσει πολύ το πάντρεμα αυτό, μου αρέσει ρε παιδί μου. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι καλή. Πώς το λέγανε παλιά αυτό, είναι καλή πάστα. Παίκτε και δύο. Με του Νεόπλουτου μου. Όχι, θα λέγει Παπαδογιάννη. Δεν το λέμε με το Λεμπρό ποτέ. Άμα. Όχι, εγώ είμαι με το Λεμπρόν. Είμαι με το Λεμπρόν. Είμαι λεμπρονικό. Δεν είναι. Θα σκοτωθούν μεταξύ του αυτέ οι δύο ομάδε. Θα σκοτωθούν μεταξύ του και θα κερδίσει ο Γιάννη. Προβλέψεις μας, Αντώνη μου, γενικά με Γιάννη, με δικές μου. Και δικές μου, όχι δικές σου μόνο. Λοιπόν, ναι, εγώ πιστεύω θα πιστέψω ότι είμαι στο Λος Άντζελες. Εσύ λες Λέικερς, λες εσύ. Εσύ λες για τους Λέικερς. Όχι, στο Λος Άντζελες. Όχι, ποιο Clippers, Λέικερς. Ρε πιο Clippers Lakers, οκ. Και μάλιστα είναι ρε πιο Clippers ρε. Δεύτερο, είναι δεύτερο. Όχι, ρε πιο Clippers. Καταγράφει. Απλώς έχει πολύ ενδιαφέρον να πω κάτι τώρα. Δεν εννοείται, Βασίλη, που έχουμε πει λίγα. Ναι, ρε παιδί μου. Που εμένα μου αρέσει γιατί είναι μερακλήδικη η προσέγγιση αυτή. Σκαμπρόζικη. Όχι, είναι μερακλήδικη. Τι εννοώ ότι είναι μερακλήδικη. Δηλαδή, ενώ στα περισσότερα άλλα δίδυμα. Υπάρχει πολύ βάρος του ego, ναι. Του εγώ. Ναι. Αυτό είναι ίσως το πιο, το, George... το λιγότερο ego. Ναι, δηλαδή δεν είναι... Για τον Λέοναρντ είναι... για τον Τζόρτζ... Όχι, γιατί. Γιατί ας πούμε το χάρι. Πρώτα απ' όλα μαζεύονται δύο παίκτες, δηλαδή λέγαμε προηγουμένως για τον Τζόρνταν που είπε η Ρωσιλία. Αυτό όμως επίσης, όχι θα πάμε στον Πίπερ μετά. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν το ίδιο καλά. Και στην επίθεση και δεν είναι ένας, είναι δύο. Σωστά. Δηλαδή, απλώς... κατά την άποψή μου, όσο παίζει ο Τζόρτζ και είναι υγιής, είναι ο καλύτερος αμυντικός του NBA. Είναι απλώς ο Πολ Τζόρτζ. Δηλαδή, παίκτης που να κλέβει τρεις μπάλες στο μάτς, να παίρνει rebound. Έκανε δύο εγχειρήσεις. Ναι. Νομίζω μία σε κάθε όμορφο. Έκανε τώρα, ναι. Και έχει κι άλλους. Και έχει και supporting cast. Έχει Beverly, έχει Montrez. Δηλαδή, οι τρεις τους. Έχει τον καλύτερο έντονο παίκτη. Δεν έχει, ναι. Τον Μπαρμπαλού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν είναι καλά, αυτό που λέμε η πρώτη ζώνη της άμυνας, δεν περνάς με τίποτα. Με τον Μπέβελι να χώνεται στα πόδια σου. Μάλλον. Αυτός μαζί με τον Κρίς Πολύ στο πιο εκνευριστικό δίδυμο. Επίσης δεν μιλάνε πολύ για αυτόν. Νομίζω ότι θα πάρει πολύ ωραία 15 λεπτά ο Λάντρι Σάμετ. Τρομερό τρίποντο πολύ και σε μια τέτοια ομάδα πιστεύω μπορεί να κάνει από τις γωνίες θαύματα. Αλλά παρόλα αυτά. Λέγες. Πιο Clippers. Πιο Clippers, ρε. Πάμε. Μέγκα τώρα. Μέγκα τι εννοούμε. Μέγκα εννοούμε το, αυτό που πήγε να γίνει πέρυσι που δεν θα μπορούσε να γίνει. Του Άντωνι Ντέιβις. Τέτοιο. Ρε παιδί μου, μέγκα τρέντ είναι. Τι ορίζουμε ως μέγκα. Μέγκα τρέντ ορίζουμε οτιδήποτε αφορά το Μιλγουόκι. Γιατί όχι, δεν αφορά το Μιλγουόκι. Να φύγει ο Γιάννης δηλαδή, το Μιλγουόκι. Όχι. Αφήγει ο Μπλέτσο και να πάει ο Κρίς Πολ. Δεν είναι μέγκα. Είναι. Μέγκα είναι. Μάξι. Καλό, καλό. Δεν φαίνεται να βγαίνει μέγκα τρέντ στην εφετινή σεζόν. Δεν φαίνεται να βγαίνει. Καλά γίνονται κάθε χρόνο. Ή εντυπωσιακά, δηλαδή εκείνο που έκαναν οι Καβαλιές πρόπερση με που στο All Star Break άλλαξαν 7 παίκτες. Να πω κάτι. Τέτοια θα γίνουν, οπωσδήποτε. Αν ο Chris Paul πάει στους Bucks ή στους Miami, αλλάζει ισορροπίες, σωστά. Ναι, αλλά δεν είναι πλέον mega trade. Δεν είναι, ωραία. Εντάξει, αυτό εννοείς. Τότε έτσι δεν θα γίνει mega trade. Σίγουρα θα βρουν κάποια στιγμή. Στην pre-season έχουν βρει ήδη, να το πούμε κι αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι ο Ντέιβις θα είναι εξωπραγματικός νομίζω φέτος. Αν δεν έχει αρχίσει πονά ο Κάνο Ράνο, νομίζω θα είναι εξωπραγματικός. Αλλά φτάξει στους Pelicans πέρσι, οι οποίοι που ήθελε να φύγει. Ναι, όχι, πονάει γενικά. Ο Ντέιβις δεν είναι ο πιο. Είναι από τους παίκτες που έχουν πολύ συχνούς μικρούς. Πέντε μάτσε. Εγώ δεν ξέρω, γιατί είναι αδοκίμαστο αυτό. Μπει και στο παρελθόν υπήρξαν τέτοιοι. Ο Λεμπρόν δεν είχε ποτέ τέτοιο συμπαίχτη.
Τέτοιο συμπαίχτη. Είναι ψηλό εννοεί. Ο Λεμπρόν δεν είχε ποτέ ένα συμπαίχτη που είναι καλύτερο από αυτόν. Ναι, γιατί στο Μάιο. Να μπορεί να είναι καλύτερο. Εντάξει. Τώρα μπορεί να είναι και καλύτερο. Εντάξει, είναι δύο. Εννοεί ψηλό. Εννοεί ψηλό. Οποιονδήποτε. Όχι, γιατί ο Wade δεν ήταν παιχτάρα. Ο Wade όμω μετά την πρώτη χρονιά του τελικού με του Ντάλλα που Νοβίτς και του. Μη μου τον Wade. Ναι, πειράζει. Που Νοβίτς του είπε, άντε παιδιά, καλή επιστροφή στο South Beach. Ο Wade μετά έκανε πίσω και βγήκε μπροστά ο Λεμπρόν. Εντάξει. Τώρα ο Λεμπρόν μοιάζει να θέλει να κάνει πίσω για να βγει μπροστά ο Ντέιβις. Okay. Εγώ θέλω να δω. Να κάνει πίσω. Καλά, τι ώρα. Η απορία μου είναι. Δεν θα βρουν ρυθμό λοιπόν, λες. Η απορία μου είναι ότι. Δεν θα κάνει πίσω. Η απορία μου είναι ότι σε πείσμα και του ταλέντου που έχει και του ύψους του και ότι δεν έχει δοκιμαστεί, δεν έχει τριφτεί σε καταστάσεις που να πρέπει να απαιτήσουν. Που να πρέπει να κερδίσει, να πήγαινε στους Πέλικανς. Okay. Δηλαδή, okay, δοκιμάστηκε όταν ήταν στο Κεντάκι, ας πούμε. αυτό που λες, έχει γραφτεί ένα ωραίο κείμενο. Δηλαδή, και επίσης οι προσδοκίες, δηλαδή έγινε ανακατοσούρα, σκάνδαλο. Το ένα, το άλλο πέρυσι, μέχρι να γίνει αυτό το trade, ας πούμε. Τον αποδοκίμαζαν, τον έκανα. Ναι, εννοείται. Ναι, μπράβο. Το θέμα είναι να πάει εκεί και να δείξει ότι μπορεί να υποστηρίξει εννοείται. Το project του τίτλου. Επίσης, είναι και κάτι άλλο. Είναι ότι μέχρι τώρα ο Ντέιβις ήταν το απόλυτο αφεντικό, έστω και φυσικά σε μια ομάδα. Τώρα είναι πολλές οι προσδοκίες πάνω. Είναι και στους Lakers. Είναι στους Lakers, αλλά είναι και ο LeBron από πάνω, έτσι. Είναι και ο LeBron. Με όλο αυτό. Ο μοναδικός φόβος είναι αυτό που λέει ο Βασίλης πάντως, ότι ο Ντέιβις έχει να παίξει μάτς το οποίο να πρέπει να το κερδίσει από το Κεντάκι. Από το Κεντάκι και μετά και στους Ολυμπιακούς Αγώνες που δεν ήταν βασικό γρανάζι. Δεν έχει παίξει μάτς που είναι do or die. Κάτι θα έλεγε και νομίζω σε διακόψα μέρα για τι φορέ. Τεσσάρι θα παίζει στου Λέκε πεντάρι ο Ντέιβις. Πεντάρι θα παίζει ο ανανεωμένο. Ποιο Τζαβέιλ. Επίση κόντινε. Ο οποίο θα είναι εκπληκτικό. Είπα στον εαυτό μου, αν τολμήσει και ξαναπιστέψει τον Ντουάιτ, θα είσαι άξιο τη μοίρα. Είμαι πάλι ενθουσιασμένο με τον Ντουάιτ. Είμαι πάλι και τα χαρούμενο. Εγώ φάνηκα για κάποιο λόγο πιστεύω και εγώ θα κάνει καλή χρονιά του Ντουάιτ Χάουαρντ. Για κάποιο λόγο. Και Κώστα βλέπω στη 15άδα. 15άδα, ναι. Θα παίρνει. 77.000 δολάρια παίρνει. Αυτό είναι ο μισθό του. Γι' αυτό τον πήρανε, γιατί ήταν πάρα πολύ φτηνό και άξιζε το ρίσκο. Όντω. 77.000 δολάρια κοστίζει στου Lakers. Όντω. Ναι, γιατί έχει two-way contract. Α, ναι, σωστό. Ναι. Θα παίξει λίγο ο Κωστάκης. Θα παίξει ο Κωστάκης. Κωστάκης θα παίξει λίγο. Μην έρθει και ο Γιαννάκης του χρόνου. Γιατί. Και ο Γιαννάκης. Γιατί να μην ήταν δει το αδερφό του. Ξέρει τι κάνει. Πάρε και το Θανάση. Πάρε και το Θανάση. Καλή ερώτηση. Εγώ την περίμενα πολύ ώρα. Προς μεγάλη στεναχώρια των φίλων μου στο Shake and Bake. Ειδικά του Δομήνικου. Όχι, γιατί. Δεν έχει λιπορτούλα, αργεί. Μισό λεπτό. Είναι πολύ σοβαρή. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα η αποχώρηση του Χόρφορντ. Πολύ σοβαρό. Γιατί ήταν ο συνεκτικός ιστός της ομάδας και με την εμπειρία του, με το γεγονός ότι ήταν καταπληκτικός αμυντικός και θα μπορούσαν να τον στέλνουν παντού. Άρα αυτό θα το καρποθούν τώρα οι Sixers. Όχι μόνο έφυγε, πήγε στους αντιπάλους. Ναι, δεν είμαι 100%. Την αποχώρηση του Irving την ήθελαν όλοι. Την ήθελαν όλοι και νομίζω ότι ο Κέμπα θα την κάνει τη δουλίτσα γιατί είναι καλός παίκτης. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι η Ρωσιλία, έτσι. Ποιο? Η Ρωσιλία, να βάζουμε τον Κέμπα στη θέση του. Όχι, όχι, αυτό πήγα να πω. Στην διαμοίρα, στο τι ταιριάζει στην ομάδα. Στην ομάδα. Απεδείχθη. Τα βάνει ο Κέμπα, είναι ένα 82 καταρχήν. Όπω είπα, απεδείχθη. Ναι, τη βάζει την μπάλα όπω θέλει μέσα όμω. Ναι. Τη βάζει την μπάλα όπω θέλει και τη βάζει. Και τη βάζει. Χόρνετς. Εντάξει. Εσάλλου χωρί και ο Τέρι και πήγε και βάζε 30 στην πρίζα. Τέιροζιρ. Όχι. Τι λε λοιπόν, δεν έκλεισε το παράθυρο. Πάντως οι Celtics αν δεν κάνουν μια αλλαγή ακόμα, ένα τρίτο ακόμα, δεν μπορούν έτσι. Να. Δηλαδή με Κέμπα, Μπράουν, Τέιτουμ, Χέιγουορντ. Ο Χέιγουορντ θα είναι από την αρχή καλά, θέλω να πιστεύω. Καλά. Την αρχή καλά. Ένες αλλά είναι χέστης βέβαια. Συγγνώμη γιατί, για την γιατί. Είναι χέστης. Είναι τους κράζουν πάντως, τους κράζουν για το φόλ και έχουν δίκιο. Ναι. Που δεν το δίνουν εγγυημένο σε πολλό. Δηλαδή πρόκειται περί ατραξιών. Ναι, ναι, ναι. Και δεύτερον. Γιατί ο Έιντζ δεν τον νοιάζει. Ο Έιντζ είναι κουτάκια. Ο Έιντζ είναι. Ναι, αλλά έχει αρχίσει η πίεση στον Έιντζ. Έχει αρχίσει και η πίεση και στον προπονητή. Στον Μπρατ Στίβενς. Τον οποίο έχουν αρχίσει λίγο και δεν τον βλέπουν ως προφέσορα του κολεγιακού. Ξέρεις τι πιστεύω το πρόβλημα των Celtics. Ναι. Ότι πρόπερσι έκαναν χρονιά πάνω από τις δυνάμεις τους. Όταν έφτασαν τελικό και πήγαν το μάτι στις 7 νίκες νομίζω με τους Cavaliers. Ναι. Και αν δεν χτυπούσε ο κοντός. Μπράβο. Ο Αϊζέα. Θα είχαν κάνει και την προηγούμενη χρονιά. Σωστό, ακριβώς. Άρα, πήγαν από. Κατάρα, άρα τι λέω. Νομίζω ότι οι Celtics πήγαν πιο νωρίς, πιο ψηλά από όσο τους άρμοζε και ξαφνικά ανέβηκε ο πύχης πιο πολύ από όσο πρέπει. Και έχασαν την ευκαιρία τους. Ναι. Εντάξει, αλλά τότε ήταν. Πέρσι εξευτελίστηκε. Πέρσι έχασαν για πλάκα από τους Bucks. Νομίζω ότι με αυτό το core
Δεν γίνεται. Εντάξει, μπορεί, μπορεί να κάνω βελτιωτική κίνηση, αλλά δεν πιστεύω. Για αυτό το οποίο θέλω. Ναι, ναι, πιστεύω ότι δεν έχει κλείσει το παράθυρο. Η ερώτηση είναι αν θα βγουν πλέον. Αν θα πάνε τελικό να το λύσει. Όχι, δεν ήταν αυτή η ερώτηση. Όχι, αλλά η ερώτηση είναι αν κλείσει το παράθυρο. Αν αρχίσει πλέον και κλείνει το παράθυρο. Αν κλείνει το παράθυρο με αυτό το ρόστερ. Αν δηλαδή πρέπει να φύγει ο Τζέιλεν Μπράουν και ο Χέιουαρντ για να έρθει ο. Επίσης δεν έχω κάποιον προχειρισμό. Είναι κομική χρονιά το Χέιουαρντ φέτος. Και κομική χρονιά για τον Τέιτουμ. Κομική χρονιά, γιατί θα δείξει αυτή τη χρονιά τι είναι ο Τέιτουμ. Σωστά. Ο Θανάσης πρώτο DMP τα ξημερώματα. Σε μάτς 22 πόντων. DMPCD. Ναι. Ή DNP. DMPCD. Ο Κώστας, τα είπαμε για τον Κώστα. Εγώ πιστεύω ότι θα βρει τον τρόπο να μπει. Να παίζει. Στην δεκάδα. Δεδομένου ότι ο Τζαβέλ και ο Ντουάιτ δεν είχε πιο υγιείς οι άνθρωποι είναι, αλλά ενώ ότι χτυπάνε. Ναι, ότι είναι επιρρεπής. Ναι, ότι είναι επιρρεπής. Ο Κώστας νομίζω. Αλλά εγώ πιστεύω και ο Θανάσης. Βέβαια εκεί είναι το Ντεβιντσέντζο, ο αδερφός μας ο Πατ Κόνατον. Εντάξει, πιθανόν να υπάρξουν μάτς που οι απαιτήσεις των αγώνων και συνθήκες να. Ταιριάζει. Μπράβο. Γιατί είναι πολύ επιθετικός, είναι πολύ aggressive, παίζει άμυνα. Μοιάζει και να μην φοβάται ο Θανάσης. Όχι, φοβάται. Έχει γίνει κινδύνο. Ο Θανάσης έχει γίνει κινδύνο. Η αλήθεια είναι ότι είναι δυνατόν να παίζει στο Milwaukee όπου ο αδερφός σου είναι το. Θα μπορούσε να σε βαραίνει αυτό. Όχι, είναι βάρος αυτό. Είναι βάρος. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Άνετα. Εσύ, Αντώνη, λέγανε οι μισοί, ίσως ελπίζω μόνο στην Ελλάδα, ότι πήγε ο Θανάσης εκεί ως δώρο στο Γιάννη. Αυτό είναι μια αστιότητα. Τη χώρα του υπαρκτού κρετινισμού εννοείς. Ελπίζω. Απλώς ο Θανάσης, εμένα μου αρέσει ότι. Ξέρεις τι πιστεύω, λέει αυτό το παιδί. Και στην Αμερική γράφτηκε. Έχω. Το. Και στην Αμερική γράφτηκε. Πιο χαριτωμένο. Πιο συγκεκριμένα γράφτηκε όμως. Για το Ρίγκερ γράφτηκε. Ναι, γράφτηκε. Γράφτηκε. Δεν θυμάμαι πού. Να μεταφράσουμε και έναν απόντα. Και έναν απόντα τον Νίκο τον Παδογιάννη, ο οποίος είχε μια πολύ όμορφη συνέντευξη με τον Θανάση. Πολύ ωραία. Πριν από λίγες μέρες. Ο τίτλος τα λέει όλα για τον Θανάση. Είμαι ένας τυπάκος. Α, μπράβο, αυτό θα έλεγα. Είμαι ένας τυπάκος, ο οποίος όμως ήρθα από το πουθενά, αλλά είμαι στο NBA και στην Εθνική. Νομίζω ο Θανάσης ξέρει τι λέει, πιστεύει. Έχω όχι σπάσει το ταβάνι μου. Το έχω, το έχω ξεπατώσει. 100%. Άρα, ό,τι και να κάνω. Σωστό είναι. Χαρούμενος είμαι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κίνητρο για ένα παιδί το οποίο βλέπει πως παίζει. Δηλαδή, ο Θανάσης κάνει 5 καλές κινήσεις και μετά πρέπει να το πει κάποιος. Θανάση. Ναι. Έλα, γιόλα, την προηγούμενη φορά έπαιξε 6 λεπτά. Δεν θέλει ο ίδιος παραπάνω. Την προηγούμενη φορά έπαιξε 6 λεπτά σε 2 μάτς με τους Knicks. Προφανώς θα έχει πολύ πιο σοβαρό ρόλο. Αυτό που είπες αποτυπώθηκε στο. Στους ποιους Knicks τότε. Στον κοινωνικό διπλό των Bucks. Που ρίχνει την τάπα στο Γιάννη και φεύγει στον ευθυασμό την μπάλα στην Ελλάδα. Ναι. Είναι αυτό το ενθουσιασμό. Αυτό είναι, παιδί μου. Εγώ το Θανάση, πώς το λέω, θέλω να πιστεύω ότι όσοι το ακούσουν δεν θα το παρεξηγήσουν. Είναι πανηγυρτζής. Ναι, με την καλή. Φαίνονταν και στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου. Το ζει αυτό, γι' αυτό είπαμε παρεξηγητό. Είναι πανηγυρίζει. Μα του αρέσει. Φώναζε, έκανε, χτυπιόταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι για το πούμε καλύτερα, γιατί έχει καλύτερα ακούγεται, γιατί είναι showman. Στο μάτς με τη Νέα Ζηλανδία έχει κάνει κάρφωμα ο Γιάννης. Ο Θανάσης πετιέται στον πάγκο και είναι από πίσω ο Μπουρούσης. Που είναι όλοι 37 χρόνια Μπουρούσης το πρόσωπο που κάνει. Κάτσε ρε Θανάση, δηλαδή σαν να λέει μόλις ξεκινήσαμε, όλος ο Μπουρούσης στο πρόσωπο. Μακράν του Δευτέρου. Ο Chris Paul. Όχι μα, δεν γίνεται, εντάξει, είναι το στυλάκι. Ο Χάρντεν. Ο οποίος πάντως, παιδιά, είναι ποιητής. Δηλαδή αυτά που σκέφτεται και κάνει και εφευρίσκει, εκνευριστικά βήματα. Αλλά παιδιά, αλλά το ένα ποδαράκι κίνηση. Το ένα ποδαράκι την κίνηση, ξέρεις ποιος την έχει κάνει διάσημη στα παρκέ της Χαλκιδικής. Αλλά ο. Τα παρκέ, σε ποια παρκέ. Έχω παρκέ. Αλλά. Πίσα βάλαμε φέτος. Αλλά ο Χάρντεν είναι εκνευριστικός, αλλά ρε παιδί μου είναι. Εντάξει, τον βλέπεις. Τον βλέπεις, είναι. Βασιλή, χορεύει. Χορεύει τα ποδαράκια. Μικρογραφία. Δηλαδή είναι το ίδιο πράγμα γιατί είναι και πολύ unassisted σκοράρισμα. Ο Λάγκφορντ. Είναι. Λοιπόν. Έχουμε άλλη. Ανακεφαλαίωση. Χάρντεν. Χάρντεν. Με λογομάχησαν. Chris Paul. Του συμπαθείς όλους. Δεν έχει κάποιον μόνο συνοχλό. Δεν έχει κάποιον Ρούντι. Παλιό Ρούντι. Ο τωρινός Ρούντι ερωτεύσιμος. Όχι, ο Ρούντι. Φίλοι αυτοί. Φίλοι. Ο τωρινός Ρούντι ερωτεύσιμος. Λέγε. Ο τωρινός Ρούντι εννοείται. Ερωτεύω, το πιστεύω. Και ο Ναβάρο. Ναβάρο το αγκαλιά θα τον έπιανα. Δεν μπορώ να πω το Taco Tuesday με τίποτα. Ο Λεμπρόν. Μισής Λεμπρόν. Εσύ λόγω Pacers μισής Λεμπρόν. Έχει παίξει το ρόλο του. Αυτό το ακούω που το λέει πάρα πολλά χρόνια. Ναι, το λέει.
από πέρσι μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό το πράγμα που βλέπω και μ' αρέσει να βλέπω τον Ντόντσιτς να αναπτύσσεται στη λίγα που το πρωί που ξυπνάω και βλέπω ότι παίζουν οι Μάβερικς ψάχνω να δω. Πολ Τζόρτζ. Είχαμε πέσει τον έρωτα του με τον Κούβαρη όταν έπαιζε στην Ινδιάνα. Τον μοιραζόμαστε αυτό τον έρωτα. Λοιπόν, και... είναι ακόμα ερωτευμένος. Λοιπόν, εγώ κατά καιρός έχω αλλάξει διάφορες ομάδες τις οποίες συμπαθούσα στο NBA. Τελευταία καψούρα, ποια να είναι τώρα. Θα ήθελα να πάνε καλά. Εντάξει, δεν είναι να τους αγαπάς ή δεν τους αγαπάς, Sixers. Okay. Να τους δω, δεν πρέπει. Επειδή έχουν κάνει, όπως το λέγατε, δοκιμάζουν διάφορα πειράματα. Showtime Lakers, τελεία εκεί πέρα. Ναι. Και μετά. Showtime, παλιό Showtime. Παλιό, όχι, ρε, μα τώρα. Δεν είπαμε, για τώρα είπαμε, αδερφέ. Πάντα Pacers τώρα. Pace. Όχι, Pace. Εκτός της ομάδας που είσαι. Όχι, εκτός Bucks και Γιάννη. Εκτός Bucks. Pacers και. Τι μια ερώτηση. Ντύπο. Ποιος παίζει γουστάρεις να βλέπεις. Δύσκολα αυτά. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Ο Ντότσι γουστάρω να βλέπω σε NBA. Οκ. Λοιπόν, πριν από. Κατούρισε το πηγάδι ο Στεφανάκος, ε. Ο Χρυστεφκαρή. Ναι. Γιατί. Εδώ μου θέλει κανείς να τον βλέπει. Γιατί ρε. Ωραία. Λοιπόν, πριν από ένα μήνα είχε έρθει στο summit στο, που είχε μια εκδήλωση το πιο, που είχαμε πάει και μαζί. Ντόνι Νέλσον. Ο Ντόνι Νέλσον λοιπόν. Ο γιος Ντόνι. Ο Ντόνι Νέλσον. Και ο Νελσονάκος λοιπόν, που λέγαμε. Πάω να του πω χάρηκα που σας είδα και τα λοιπά και του λέω και να ξέρεις είμαι ο παδός των Mavericks. Με κοιτάς να λέει γιατί λες χαζομάριστα. Και ανοίγω το κινητό. Και δείχνω φωτογραφίες με τη φανέλα του Ντόνσιτς, με τη φανέλα του Νοβίτσκι, με τη φανέλα Γερμανίας του Ντόνσιτς. Ναι. Βάλιχος, βάλιχος αυτό και, και μου λέει, είχες ανασταθεί με τον... Και μου λέει, α, είσαι όντως τρελός. Λοιπόν, χωρίς τέτοιο Mavericks και Ντόνσιτς. Πραγματικά, δηλαδή, τρελαίνομαι βλέπω τον Ντόνσιτς στο NBA. Τρελαίνομαι. Ωραία. Τρελαίνομαι. Λοιπόν. Καλή χρονιά. Τι ωραία εκπομπή ήταν. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει. Ας καλές, ας καλές. Εγώ που είμαι μανιαμούνιας. Μπράβο, ήταν καλή εκπομπή και έφτασε και στο πικ της. Με μια στιγμή. A time to. Όχι. Πώς έφερες το NBA moments in history. Αυτό ήταν. Δηλαδή είναι το The Show του Jordan, το Skyhook του Magic, το Shoot του Ray Allen. Το Αντώνη με τον Harden. Όχι και η λογομαχία. Όχι, πιο σοκαριστική είναι η συναναστροφή. Η λογομαχία είναι. Εντάξει, μια εκτίμηση. Λογομαχήσαμε, αλλά συναναστραφήκαμε. Έχουμε... Συναγελαστήκαμε, δηλαδή. Ό,τι είναι καλή. Το επαναλαμβάνω. Η λέξη ήταν συναναστροφή που είπε ο Βασίλης και δεν κατάλαβα ότι δεν εννοούσε συναναστροφή. Ήθελα να το κοροϊδέψει λίγο την όλη ιστορία. Λοιπόν, την ημέρα των ευχαριστειών, αν το ψάχνεις, θα είναι στο σπίτι να τα βρουν. Χάρντινγκ και θα τρώνε γαλοπούλα γεμιστή. Αυτά είναι. Λοιπόν, αυτά. Καλή σεζόν. Καλό NBA. Ξενυχτήστε, προσέξτε στο fantasy. Έχει ωραίο μάτσα με το καλημέρα. Όχι, δεν ευλογώ τα γέννια, μην ξυρισμένο. Ναι. Λίγο όχι αξίριστο. Λίγο όχι αξίριστο. Ναι. Λίγο ο Ντούντα. Με το καλημέρα. Το ξέρω επειδή το μεταδίδω πέμπτη ξημερώματα. Τι μπορεί να έχει. Lakers Clippers. Όχι. Bucks. Ναι. Μάλλον Rockets Bucks. Όχι, αυτό είναι την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Όχι, είναι το καλημέρα. Έχει το καλημέρα. Πρώτο μάτς και των δύο είναι. Ναι, αλλά Τετάρτη ξημερώματα. Ναι, έχει Lakers Pelicans, έχει Rockets με κάτι άγραφτους, ναι. Raptors με κάτι. Lakers Pelicans μια χαρά παιχνίδι. Είναι. Καλό είναι. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι μπαίνουμε κατευθείαν στη σπέκουλα του MVP. Καλή σεζόν. Γεια φιλιά σας. Στο LaVar Ball. Γεια.